Ελένη μας. Και καλό ταξίδι, δεν ξέρω τι να πω. Όχι, όχι, δεν ταξιδεύω. Πού πας, γιατί βλέπω μια βαλίτσα καταπληκτική, αν με ρωτάς. Αρέσει, Κατερίνα. Πολύ, πολύ, πολύ. Είναι από τη μεγάλη συλλογή μου με props που έχω από τις παραστάσεις μου. Α, all right. Και πού πηγαίνεις? Α, στα Κατερίνα, τι έπαθα. Όχι, έπαθες κάτι, τι. Ναι, ναι, ναι. Είναι η πρώτη μέρα στη δουλειά μου. Ναι. Είμαι υπεύθυνη να στήσω τα σκηνικά σε μια θεατρική παράσταση. Ναι. Και πάω να ξεκινήσω και μένει το αυτοκίνητο. Όχι. Τέλος. Δεν σώζεται αυτό. Πρέπει τώρα σε ώρα αιχμής εγώ να τρέξω με τρόλεϊ να φτάσω να είμαι συνεπής την πρώτη μέρα της δουλειάς μου. Μάλιστα. Και παίρνεις και τη βαλίτσα σου μαζί με τα πράγματά σου. Βέβαια, τι να κάνεις. Φυσιάκου, να δεις τώρα τι συμβαίνει την πρώτη μέρα, Ναι. Σε μάτια σαν κορίτσι μου, σε μάτια σαν. Τυχαία. Πάμε να δούμε τα κορίτσια τι θα σου βάλουνε. Όλγα, εσύ. Σελένη μου, θα πω πάνω κάτω αυτό που είπα και στην Νικολέτα. Ναι. Λες σμόρ καμιά φορά. Δεν καταλαβαίνω μερικές φορές κάποια ρούχα γιατί καν τα φοράς. Αυτό το λευκό από μέσα, γιατί το φόρεσες? Έτσι, γιατί μου άρεσε. Ωραία. Εγώ, αν με ρωτάς, θα έβγαζα το λευκό. Οκ. Okay. Γιατί είναι μια λεπτομέρεια που δεν μου προσθέτει στο look. Θα έβγαζα το γυλαίκο. Θα έκανα, ενώ μου αρέσει πολύ που η λεπτομέρεια του σακακιού σου είναι κίτρινη και με έχει μια συνομιλία με το από μέσα. Το fitting κάπου τσαλακώνει, δεν ξέρω τι ακριβώς θα ήθελε. Και παπούτσια σίγουρα άλλα. Ολόκληρο makeover κάναμε εδώ. Okay. Θες να πας στη θέση των κριτών, τέταρτη κριτής, ενέχεις θέση τέταρτη κριτή. Τι εννοείς? Γιατί μου λες κάτι, μου λες ολόκληρο makeover κάναμε για παπούτσια, μου μιλάς εσύ για παπούτσια. Σοβαρά τώρα? Ναι, okay. Okay. Ισχύει και για σένα το ίδιο άρα. Ναι, θα μπορούσε να ισχύει και θα μπορούσε να το πεις όταν θα είναι η ώρα. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Σήμερα είσαι υπέροχη. Θα σου βάλω 5. Δεν μπορώ να σε κρίνω εγώ άλλωστε. Δεν έχω δικαίωμα. Τέλος πάντων, στο σήμερα πάντως μπορείς να το φέρεις εσύ. Εσύ συγκεκριμένα μπορείς να το φέρεις. Όχι, σε ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ο μέσος όρος της Ελένης είναι 2,9. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και μπορείς να πάρεις τη θέση στους κριτές μπροστά. Χαίρετε. Καλώς τη. Στέλιο μου, θα ξεκινήσεις εσύ. Ναι. Οπότε, Σελένη, αυτό είναι ένα look για άσχετα με το γύρω-γύρω της ιστορίας, ναι, που πας για να στήσεις σκηνικά. Αυτό. Τέλεια. Για να δούμε τι είναι. Οπότε είναι φόρμα το καρό. Όχι. Είναι παντελόνι. Είναι δύο κομμάτια. Ναι. Αυτό ήταν γυλαίκο, το έχω δέσει όμως πίσω, το έχω αντιστρέψει ουσιαστικά. Οκ. Okay. Έχω βάλει ένα πουκάμισο και ένα γυλαίκο. Για βγάλε αυτό το γυλαίκο να δούμε πώς είναι. Ναι, ναι. Αν θες βοήθεια μου λες, Όχι, ευχαριστώ. Α, οκ. Okay. Καλύτερα που βάλεις το μαύρο πάνω. Ναι, ναι. Γιατί μπορεί να έχει ενδιαφέρον, ήταν απλά το γυλαίκο ανάποδα, όχι, αλλά τώρα αυτό δεν... Δεν, όχι, δεν στεκόταν. Δεν στέκεται. Ωραία το διαχειριστήκες αυτό το καρό, δεν μπορώ να πω. Μ' αρέσει η γενική αίσθηση. Δεν ξέρω πόσο βολικό είναι αυτό για να δουλεύει κάποιος να στείνει σκηνικά. Όλο δηλαδή η προσέγγιση. Να πας να παρουσιάσεις τις ιδέες, να έχεις μια συνάντηση, το ακούω πιο εύκολα. Το να τα στείνεις, λίγο, όχι τόσο πρακτικό. Όχι. Όχι, ναι, ναι, αφού το λέτε εσείς. Εγώ σήμερα δεν μπορώ να μιλήσω, ό,τι και να πω είναι κατακριτέο, οπότε... Γιατί? Γιατί βλέπω ότι είπα κάτι και ενώ κρινόταν άλλη παίχτρια, ο κύριος Χουλός είπε τέλος πάντων ότι εγώ υπονόησα κάτι άλλο που τελικά δεν υπονόησα, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς το κόνσεπτ. Αλλά τώρα δεν σου μιλάω, κύριος Χουλός, σου μιλάω εγώ. Ωραίο το look. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύχριστο. Επίσης, θα προτιμούσα να λειτουργούν τα κομμάτια μέσα από το μαύρο. Θεωρούμε ότι το μαύρο δεν θα βγει ποτέ. Ναι. Αλλά γενικά, ωραίο look. Ευχαριστώ πολύ. Τρία. Ευχαριστώ. Μια χαρά. Δημήτρη, είναι η σειρά σου τώρα. Τι. Η βαλίτσα έχει μέσα props για την παράσταση. Όχι, είναι πρόπη βαλίτσα. Α, είναι πρόπη βαλίτσα. Είναι αληθινό προπ πάντως η βαλίτσα. Δεν είναι δικά μου. Δεν επειδή είναι μεγάλη, έχει μέσα τα πολλά προβλήματα των ανθρώπων. Όχι. Στη σημερινή εποχή που ζούμε με τα τόσα προβλήματα. Α, δεν είναι κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε. Ούτε είναι τόσο μεγάλη γιατί πρέπει να χωρέσει εμένα μέσα που θα με βάλει σε μια βαλίτσα με κομματάκια, θα με κόψει. Ποτέ. Δεν έχω τέτοιε τάσει. Σίγουρα. Όχι. Καλά πάει μέχρι τώρα. Καλά έχει πάει. Τι γλίτωσα. Γιατί φαίνομαι έτσι, φαίνομαι ότι. Η μόδα είναι βέβαια μόδα.
Εντάξει, χωρίς πολλές φορές, όπως ο Στέλιος λέει ότι του αρέσουν, αλλά χωρίς πολλές φορές να εννοεί κάτι άλλο παρά μόνο αυτό που έχει. Μια λάμψη, μια ομορφιά, μια ιδιαιτερότητα, να δείξει ο καθένας το προσωπικό του στυλ. Η αλήθεια, σήμερα εγώ σε αυτό το look βλέπω το προσωπικό σου στυλ. Το βλέπω. Είναι ένα καρό που είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και το χρώμα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι εύκολο να το φορέσει κάποιος αυτό το χρώμα. Αλλά εμένα με ξένησε λίγο η υφή από το σακάκι σε σχέση με το υπόλοιπο look. Ίσως θα διόρθωνα μια τσάντα σε άλλο χρώμα που θα μπορούσα να βάλεις ένα μπορντό, ας πούμε, παράδειγμα. Είναι πολύ ωραίο το look σου και τα μαλλιά που μου αρέσει που είναι αυστηρά. Είσαι μια κούκλα για άλλη μια φορά. Στο. Και τον προντερεί λίγο. Θα ήθελα άλλο που κάνεις. Όσο συνεχίζεις. Ευχαριστώ. Έλα, πολύ καλό. Τρία. Η Λιάνα μας. Σελένη μου, ήρθες έτσι κάπως τολμηρή σήμερα, με ένα look από μέσα που είναι του πεις ίδιο. Βλέπω την εξέλιξη που έχεις κάνει πάνω στο ρούχο. Σίγουρα χωρίς το γυλαίκο το μαύρο από μέσα δεν είναι σωστό. Και θα ήθελα αυτό το λευκό να μην φαίνεται έτσι αμήχανα πολύ λίγο. Έχεις και κάπως λίγο καταπιεστεί, αισθάνομαι. Αλλά κέρδισες, ήρθες με άλλο αέρα. Τα έχουμε πάει καλά. Έλα, εντάξει. Τολμάς. 11,9 είναι η βαθμολογία σου. Ευχαριστώ. Ξεκινάς πολύ ψηλά, Σελένη. Μπράβο.